Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο. Δεύτερο επεισόδιο. Από τη νέα σειρά που κάνουμε με τη μικρή μου κόρη Ντυγωγό, με τίτλο «Εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση» ή «Μαθήματα ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω». Και σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Το δεύτερο μάθημα. Σε καλά. Καλά είναι. Καλώς όρισε στο κανάλι μας. Και η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται και μου αρέσει πάρα πολύ η αποφασιστικότητα σου. Ναι. Να πούμε εδώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήγα να κάνω μια διάλεξη, συζήτηση, ομιλία σε παιδιά στο σχολείο της Γογούς, αλλά δεν ήταν η Γογού, ήταν παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου. Ναι. Εγώ ήμουν στην τάξη μου. Ήταν στην τάξη της και εγώ για να μην την εκθέσω δεν πήγα να τη χαιρετήσω μπροστά σε όλους. Ήθελα όμως να μάθω ποια είναι η κόρη σου. Ούτε εγώ πήγα. Ναι, είχες την ελευθερία. Λέω, αν θέλει το παιδί να έρθει να φανερωθεί, θα φανερωθεί. Λοιπόν, είπαμε ότι σε αυτά τα μαθήματα εισαγωγής στη ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω, θα έχουμε ενός οδηγών τα κεφάλαια του βιβλίου μου. Ναι. Του τελευταίου, το οποίο δεν κυκλοφορεί, αλλά θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει στο μέλλον. Θα επανακυκλοφορήσει. Με και άλλα πράγματα. Καλά, ναι, έχουμε 7 βιβλία που θα ξανακυκλοφορήσει. Μπορεί να γράψουμε και παραπάνω πράγματα. Βεβαίως, μπορεί. Ναι. Ξέρεις τι βιβλίο μου πρώτη είναι μια κοπέλα να γράψω τις τελευταίες μέρες και λέω, wow, έχει νόημα. Ένα βιβλίο για αναρκισιστές γονείς. Ναι, καλό. Καλό θα είναι, γιατί ήσουν όταν γυρίσαμε το live την Τρίτη το βράδυ που ήταν γιατί με αφορμή τη γυναικοκτονία. Ναι, άκουγα. Άκουγε, ήταν εδώ εγώ, αφού ήσουν και στο τέλος και μίλησες. Ναι, ναι, μίλησα. Κατάλαβες εκεί πόσο ρόλο παίζουν οι γονείς άμα είναι ναρκισσιστές στο τι συμβαίνει στα παιδιά τους. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το τραύμα». Ναι. Είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι σημαίνει ψυχικό τραύμα. Εσύ όταν ακούς την έννοια τραύμα, ψυχικό τραύμα, τι σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι? Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι κάτι σαν που πέρασε στο παρελθόν και να σου έχει μείνει μόνο το πιο λυπητερό πράγμα, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Πολύ σωστά το λες. Το τραύμα είναι μια ψυχική πληγή, μια πληγή στη ψυχή. Ναι. Όπως σωστά είπες, είναι μια ανάμνηση. Είναι μια ανάμνηση που, ας πούμε, μπορεί τότε όταν την ζούσες, μπορεί, ξέρω εγώ, να στενοχωριώσουν. Ναι. Ναι. Μπορεί να σου είναι χάλια ψυχολογικά. Σίγουρα σου χάλια ψυχολογικά, ναι. για να αποτελεί τραύμα ένα γεγονός, είναι ένα γεγονός που σε κάνει χάλια ψυχολογικά, που σε στενοχωρεί. Ναι. Που σε πληγώνει, που σε φοβίζει, ναι. Που σε αναστατώνει, που σταματά τη ζωή όπως την ήξερες πριν. Ναι. Υπάρχει εδώ ένας ορισμός μέσα στο βιβλίο, σου διαβάσω τον ορισμό, έτσι τον επίσημο. Τραύμα είναι μια μεγάλη παραβίαση των ορίων ενός ανθρώπου, ο οποίος νιώθει πως δεν μπορεί να προστατευθεί. Ναι. Δηλαδή εκεί που είσαι καλά, εκεί που νιώθεις συναισθηματικά ασφαλής, κάτι αλλάζει στη ζωή σου, ναι. Παραβιάζονται τα όρια σου με πολλούς τρόπους και δεν νιώθεις πλέον ότι μπορείς να προστατευτείς, νιώθεις απροστάτευτος. Είναι μια σοβαρή διακοπή, μια διακοπή της ζωής, που ζούσε ο άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που έπαθε το τραύμα. Ναι. Δηλαδή, όταν παθαίνουμε ένα ψυχικό τραύμα, η ζωή μας δεν είναι η ίδια όπως πριν να πάθουμε το ψυχικό τραύμα. Ναι. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ψυχικό τραύμα, ας σκεφτούμε λίγο τα σωματικά τραύματα. Και ας σκεφτούμε τα σοβαρά σωματικά τραύματα. Κάποιος μπορεί να τραυματιστεί στο πόδι. Ναι. Και να μπορεί να σπάσει χέρι, μπορεί να σπάσει κεφάλι, μπορεί να σπάσει πόδι.
Μπορεί σε διάφορα σημεία στο σώμα. Σε διάφορα σημεία. Εάν... Αλλά άμα δεν... άμα δεν πας σε κάποιον, αν ας πούμε το ψυχικό τραύμα είναι βαθύ και σε στεναχωρεί πάρα πολύ, πρέπει να πας να μιλήσεις σε κάποιον και να του πεις τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί, και άμα δεν ξέρεις γιατί, μπορεί να σου πει λύσεις, να σε κάνει να νιώσεις πιο ωραία, ξέρω εγώ. Εσύ τώρα περιγράφεις τη ψυχοθεραπεία. Ναι. Και περιγράφεις τη ψυχοθεραπεία που μπορεί να κάνει έναν παιδί. Ναι. Δηλαδή έναν παιδί μπορεί να πάει σε έναν παιδοψυχολόγο όταν του συμβεί. Εγώ έχω πάει. Μπράβο, αγαπητή. Το ξέρω πως έχεις πάει και, σε... και ένας λόγος που είμαι περήφανη για σένα είναι και αυτός. Γιατί και εσύ, όπως και η κόρη μου η μεγάλη, στα 10 και εσύ δεν πήγες και η Κυριακή στα 10 πήγες. Εγώ πήγα 11, 12 κάπου ναι. εκεί. Πάει πάλι στο δημοτικό. Ναι. Πήγατε και ήσασταν θαραλές να ζητήσετε βοήθεια. Και την πήρατε τη βοήθεια και αυτή η βοήθεια σας έχει βοηθήσει. Αυτή η βοήθεια σας έχει βοηθήσει, αγκαλιά. Αυτή η βοήθεια σας έχει βοηθήσει. Το γεγονός ότι επήγε, τώρα ας μιλήσουμε για σένα, το γεγονός ότι εσύ επήγες στη μεδοψυχολόγο τότε που επήγες και έκανες τις συναντήσεις που έκανες, ναι. ήταν κάτι που σε βοήθησε να νιώσεις καλύτερα. Ναι, και να ανακαλύψω ότι κάποια άτομα δεν είναι όπως φαίνονται. Αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο, αλλά για πες, για πες. Ας πούμε, θυμάμαι το επεισόδιο που κάναμε, ψυχοεκπαιδευτικές συζητήσεις, ας πούμε. Είναι χαλαρή, χαλαρή ψυχοεκπαιδευτική συζήτηση. Που μιλούσαμε για τις φίλες φίδια. Mm. Και είναι ένας λόγος που πήγα σε παιδοψυχολόγο για να το ξεπεράσω το, και το ξεπέρασε. Μπράβο, αγαπητοί μου. Και μπράβο και στον μπαμπά που ήταν και είναι τόσο ανοιχτόμυαλος και τόσο... Θα πω μοντέρνος με την καλή έννοια που δεν είχε κόλλημα να πει θα πάρω το παιδί μου στον παιδοψυχολόγο. Το έκανε με ευχαρίστηση. Ναι. Δεν ένιωσε μειονεκτικά να πει αν πάω το παιδί μου στην παιδοψυχολόγο σημαίνει ότι δεν είμαι καλός μπαμπάς ή ότι το παιδί μου έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί χρειάζεται και οι γονείς να... Το παιδί ας πούμε πάει για να καλύψει τραύματα. Πάει για να... Για να καλύψει τραύματα, εννοείς να θεραπεύσει τραύματα, να τα θεραπεύσει, τα διαχειριστεί. Ναι. Και να καταλάβει γιατί τα ένιωσε και πώς, ας πούμε. Ναι, για να αποκτήσει ξανά τη δύναμη του, για να ξανααποκτήσει την αίσθηση ασφάλειας στη ζωή του. Ναι. Όπως σου έλεγα προηγουμένως, το τραύμα είναι μια σοβαρή διακοπή, μια διακοπή της ζωής που ζούσαμε μέχρι να πάθουμε το τραύμα. Ο Φρόιντ, ξέρεις ποιος είναι ο Φρόιντ? Όχι. Ο Φρόιντ θεωρείται ο πατέρας της ψυχολογίας, εγώ θα έλεγα ο παππούς της ψυχολογίας. Ήταν ένας ψυχίατρος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην επιστήμη την έννοια της ψυχολογίας, ο Φρόιντ. Okay. Ο Φρόιντ είπε για το τραύμα ότι είναι μια εμπειρία η οποία κάνει τον άνθρωπο, τον καθιστά, να νιώθει συγκλονισμένος και βοήθητος. Να. Και ισχύει νομίζω ο ορισμός του Φρόιντ για το τραύμα μέχρι σήμερα. Δηλαδή όταν τραυματίζεσαι ψυχικά, νιώθεις συγκλονισμένος, δηλαδή σοκαρισμένος, και νιώθεις και βοήθητος. Ας πάρουμε το τραύμα που περιέγραψες προηγουμένως, το τραύμα του να σε προδώσουν οι φίλες σου. Ναι. Μέχρι... Βασικά με είχαν προδομένοι από καιρό τώρα, ας πούμε, αλλά εγώ τώρα ακόμα. Το κατάλαβες στην ψυχοθεραπεία ότι ήταν τραύμα. Ναι. Όμως, αυτό που λέει ο Φρόιντ, ότι το τραύμα σε κάνει να νιώθεις συγκλονισμένος και αβοήθητος, ή αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, έναν άλλον ορισμό του τραύματος, ότι αλλάζει τη ζωή όπως την ήξερες, μπορείς να το σκεφτείς τώρα, έστω και αν τώρα... Ναι, έχεις... όταν κατάλαβα ότι αυτές οι φίλες μου, πρώην φίλες μου, ξέρω εγώ, ότι έλεγαν πράγματα πίσω από την πλάτη μου, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που φαίνονται. Εσύ τώρα το έχεις πάρει 15 βήματα παρακάτω την ψυχοεκπαίδευση, είσαι ένα παιδί πολύ προχώ. Ναι. Εγώ προσπαθώ ακόμα να μείνω στο τι είναι τραύμα. Είναι το παιδί μας προχωράει μπροστά και είμαι πολύ περήφανη για σένα. Λοιπόν. Ναι. Και γίνεσαι χαρούμενη τώρα το. Βεβαίως είναι χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη και νιώθω. Στο έχω ξαναπεί. Νιώθω ότι η αγάπη μας και η σχέση μας είναι ευλογημένη. Ναι. Και ανυπομονώ μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας για να είμαστε και νομικά. Μητέρα και κόρη που τα έχουμε βάλει. Αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα. Περιμένουμε να υπολογίσω. Τα κάναμε τις διαδικασίες, τις ξεκινήσαμε. Αλλά πρέπει να περάσει κάποιο χρόνο. Πρέπει να περάσει κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω μαθηματικά. Πρέπει 6 χρόνια.
Όχι. Όχι, μάνα μου, μα δεν είσαι τίποτα. 6 χρόνια μπορεί να χρειάζεται κάποιος ξένος να αποκτήσει ηθαγένεια σε μια χώρα. Να υιοθετήσει έναν παιδί να θέλει λιγότερο χρόνο. Α. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, σε ποια ηλικία θα μπορείτε να μας υιοθετήσει. Θα μπορείς να μας υιοθετήσει. Η διαδικασία έχει ως εξής. Ξεκινήσαμε μια νομική διαδικασία, η οποία παίρνει από μερικούς μήνες μέχρι 1-2 χρόνια. Δεν θα πάρει 6 χρόνια. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι στην καρδιά και στη ψυχή ότι εμείς ήδη είμαστε μάνα με κόρη. Σε επέλεξα για κόρη μου και με επιλέγεις για μαμά σου. Ναι. Ναι. Είναι σαν τον έρωτα στην ουσία. Δηλαδή, ένας πλατωνικός έρωτας. Ότι γνωρίζεις έναν άνθρωπο και λες, αχ, θέλω αυτόν το παιδί δικό μου παιδί. Θέλω αυτή τη μαμά δική μου μαμά. Και εδώ θέλω να στείλουμε και ένα μήνυμα. Γιατί έχει ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν παιδί. Κάνουν εξωσωματικές. Έχει κοπέλες που θα ήθελαν να γίνουν μαμάδες και δεν έχουν. Δεν έχουν δυνατότητα λόγω πρόβλημα υγείας. Ή λόγω προβλήματος υγείας ή λόγω του ότι μπορεί να είναι μόνες τους, να μην έχουν σύντροφο. Εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα ότι η υιοθεσία μπορεί να είναι ή τεκνοθεσία. Λέγεται τεκνοθεσία γιατί λέει το υιοθεσία είναι μόνο για γιο, είναι μόνο είναι και κοροθεσία. Η τεκνοθεσία είναι εξίσου τρυφερή, αγαπητική. Μη σας πω και περισσότερο από τη φυσική διαδικασία να αποκτήσεις παιδιό. Γιατί εγώ έχω την εμπειρία να γεννήσω, να κυοφορήσω και να γεννήσω και να μεγαλώσω 2 παιδιά. Έχω την εμπειρία να υιοθετήσω 2 παιδιά και σας λέω δεν υπάρχει διαφορά. Οπότε. Είναι και τα 2 πολύ, πολύ χαρούμενα καταθώματα. Ναι. Καταθώματα, ας πούμε. Ναι. Μεγάλη. Είναι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι δεν έχεις κυοφορήσει και δεν έχεις γεννήσει έναν παιδί. Δεν αλλάζει το δεσμό της αγάπης μεταξύ μάνας κόρης. Γιατί η αγάπη είναι στην καρδιά και στη ψυχή. Δεν είναι. Σωματικά. Σωματική. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπούμε τα παιδιά που κυοφορούμε και γεννούμε, αλλά είναι η ίδια η αγάπη μάνας κόρης. Ναι. Όπως και αν έγινα μάνα και κόρη. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη δική μας την περίπτωση υπάρχει η συνειδητή απόφαση. Ναι, από τις 2 πλευρές. Αποφασίσαμε. Ναι, γιατί το κάναμε επίτηδες. Το θέλαμε. Ναι. Ενώ άμα μείνεις έγκυος και γεννήσεις έναν παιδί, δεν το ρωτάς. Αλλά κανείς δεν το ξέρω τι θα γίνει. Κανείς όχι. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέραμε. Και είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Ναι. Λοιπόν, πάμε πίσω στο τραύμα. Εντάξει, επειδή έχω ρωτήσει κάτω από τα σχόλια, ρώτησε μια κοπέλα, λέει πόσο εύκολο ήταν να σε φωνάξουν μαμά τα παιδιά. Και εγώ της απάντησα την αλήθεια ότι εγώ δεν έχω απαιτήσει από κανέναν, ούτε από αυτούς που γέννησα, ούτε από αυτούς που υιοθέτησα να με φωνάξουν μαμά. Δικό τους θέμα πώς θα με φωνάζουν. Δεν, απαντάω σε όλα. Και στο όνομα μου απαντάω, σε όλες τις προσφωνήσεις απαντάω. Και ρώτησε κιόλας μια κοπέλα, τα παιδιά πώς νιώθουν όταν λες ότι είναι τα παιδιά σου. Της λέω χαίρονται. Γιατί δεν έχουμε επιβάλει. Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Ο τίτλος του βιβλίου μας, το οποίο επίσης έχει εξαντληθεί, το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Αφού αυτό εξηγούν στην πραγματικότητα, ναι. Παιδιά στα σχόλια. Ναι, μα εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο. Έναν πλατωνικό, τρυφερό έρωτα μεγάλο. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, εγώ θέλω να σου ζητήσω και δημοσίως. Όχι, συγγνώμη, να σε ευχαριστήσω δημοσίως γιατί μου έφερες πάρα πολύ χαρά στην ζωή μου. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Όπου με βλέπετε η πουλάμπο και είμαι χαρούμενη, μεγάλη ευθύνη για αυτή τη λάμψη και τη χαρά φέρει και εγώ. Γιατί μου έχεις δείξει μια διαφορετική σχέση με ένας κόρης από αυτές τις οποίες έχω συνηθίσει και είναι υπέροχη. Ναι. Αγάπη. Λοιπόν, πίσω στο τραύμα. Επειδή περνάμε μια φάση που θεραπεύουμε τραύματα, εμείς μας είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Θα το κάνουμε γι' αυτό. Ούτε μόνο θεραπεύουμε, εμείς φτιάχνουμε χαρές. Ναι, μα κοίταξε, ξέρεις ότι ο κόσμος χαίρεται να βλέπει και χαρούμενα βίντεο. Ναι, ναι, χαίρεται. Ναι. Λοιπόν. Τους αρέσει να ακούνε να μιλάω στο μικρόφωνο. Βέβαια, αφού έχει ωραία φωνή. Αυτό το έχουμε πει. Αυτό έχουμε πει. Λοιπόν, όταν βιώνουμε το τραύμα, μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τραύμα, ναι. Αλλά αν πάμε μετά στο ψυχολόγο να κάνουμε ψυχοθεραπεία και μας εξηγήσει ο ψυχολόγος μας ότι αυτό που μου περιγράφεις είναι μια τραυματική εμπειρία, δέχθηκες bullying για παράδειγμα, και συνειδητοποιήσουμε ότι πάθαμε τραύμα, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι άλλαξε ο τρόπος που
λειτουργούσαμε και σκεφτόμασταν και νιώθαμε από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην το συνειδητοποιείς την ώρα που συμβαίνει ότι τραυματίζεσαι ψυχικά. Όταν το αντιληφθείς ότι έχεις τραυματιστεί ψυχικά, μπορεί να πας πίσω και να πεις «Α, μάλιστα». Μετά που συνέβη και εκείνον το γεγονός, εκείνη η προδοσία, εγώ μετά ξυπνούσα το πρωί και δεν ένιωθα καλά. Δεν είχα διάθεση να κάνω τα πράγματα που είχα πριν διάθεση να κάνω. Άρχισα να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια. Λοιπόν, ψυχικά τραύματα παθαίνουμε όλοι. Δεν έχει άνθρωπο ο οποίος να μην έχει ψυχικά τραύματα. Και εγώ έχω περάσει πολλά. Ναι, και έχεις τη συμπόνια και την αγάπη μας και για τα τραύματα που έχεις περάσει και σε καμιά περίπτωση θα λέγαμε σκασίλα μας τι έχεις περάσει εσύ, σκασίλα μας τι έχει περάσει ο άλλος, σκασίλα μας τι έχει περάσει ο άλλος, γιατί εδώ πρέπει να ενημερώσουμε και να σας πούμε κάτι που σίγουρα το ξέρετε, ότι υπάρχουν και ψυχούλες οι οποίες λένε σκασίλα μου τι έχεις περάσει. Σκασίλα μου. Όχι, δεν είναι σκασίλα μας, νιώθουμε συμπόνια και τρυφερότητα για έναν άνθρωπο που αγαπούμε, ο οποίος έχει βιώσει τραύματα. Άμα ας πούμε για καιρό σου λένε σ' αγαπάω, σε λατρεύω, θα είμαι πάντα κοντά σου και στην τελική να σου λένε σκασίλα μου ότι έχεις περάσει, δεν σ' αγαπάνε. Ή τα ψυχούλες. Ναι. Υποκρίνουν τους καλούς χωρίς να είναι. Ναι. Αλλά είναι καταπληκτικό όταν οι ψυχούλες αποκαλύπτονται, παίρνουν έτσι τον προβολέα, όπως έχουμε εμείς εδώ το ρίγκλετ, παίρνουν τον προβολέα, τον βάζουν πάνω και δες με, είμαι κακός, δες με, αποκαλύπτομαι. Και εμείς να γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Block, total block. Block, no contact και φεύγουν. Σας ευχαριστούμε που έχετε αποκαλυφθεί, γιατί μας δίνετε αρκετές πληροφορίες για να σας παρατήσουμε. Και να καταλάβουμε ότι μας τραυματίζατε τόσο καιρό, ώστε να θεραπεύσουμε τα τραύματα που μας προκαλέσατε και πλέον να μην είναι η ζωή μας χάλια εξαιτίας των τραυμάτων που μας προκαλέσατε. Ναι. Μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει υποστεί τραύμα. Ναι. Τεράστια υπόθεση. Θυμήθηκα τώρα μια ιστορία. Είχα έναν κοριτσάκι το οποίο ερχόταν στο γραφείο, το έφερναν η μαμά του στο γραφείο. Και μου είχε πει ότι η κόρη μου έχει αλλάξει συνήθειες. Πόσο χρονών ήταν αυτό το κοριτσάκι? Πρέπει να ήταν 9. Α, είναι πριν την εφηβεία. Ποτέ ναι, παιδί ήταν. Δεν ήταν εφηβός. Ναι. Δεν έχει όρεξη να κάνει μπάνιο. Πολλές φορές δεν τρώει. Είχε χάσει βάρος. Έχει στεναχωρημένη διάθεση. Τη ρωτάω αν έχει φίλες, μου λέει κανιά δεν θέλει να με κάνει παρέα γιατί δεν είμαι αξιαγάπητη κλπ. Και ήταν, αυτή η φάση ήταν πολύ παλιά, όταν ήμουν στην Πάφο που υπήρχε μόνο μία παιδοψυχολόγος, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο και αρκετά παιδιά δεν έβρισκαν ώρα να πάνε, οπότε μπορούσε να δω και μικρότερα παιδιά. Και θυμάμαι ότι συζητούσαμε εκείνον το κορίτσι και τη ρωτούσα ερωτήσεις για το τι συμβαίνει στη σχολική και στην κοινωνική τη ζωή. Και μου περιέγραφε συμπεριφορές που οι δήθεν φίλες της την πρόδιδα. Ναι. Και της εξήγησα ότι αυτό που μου λες σημαίνει ότι οι φίλες σου δεν σου φέρονται καλά, σημαίνει ότι φταίνε και δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Το ήξερα, αλλά δεν ήθελε. Νομίζω ότι είχε άρνηση στο να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που δέχεται ήταν πούλι. Και μέχρι να το καταλάβει, το κατάλαβε στο τέλος. Μετά από περίπου 6-7 μήνες το κατάλαβε. Να. Ότι αυτό που βίωνε ήταν bullying. Τότε δεν λέγαμε τη λέξη bullying πριν 20 χρόνια. Να. Τότε χρησιμοποιούσαμε λέξεις όπως... Τώρα νομίζω τώρα αυτά τα χρόνια υπάρχει παγκόσμια μέρα bullying. Κάτι ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι, γιατί για μένα όλες οι μέρες είναι παγκόσμιες μέρες anti-bullying. Ναι. Θυμάμαι όμως αυτήν το κορίτσι ότι δεν μπορούσε να είναι καλά μέχρι που κατάλαβε ότι δεν έφταιγαν αυτοί που δεν την έκαναν παρέα οι άλλες. Έφταιγαν οι τοξικές δήθεν φίλες της. Ναι. Δηλαδή όσον το θύμα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς δεν αντιλαμβάνεται ότι τραυματίζεται από το άλλο πρόσωπο, δεν μπορεί και να γίνει καλύτερα. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει ψυχικό τραύμα. Τι σημαίνει πληγή στη ψυχή στην ουσία του ψυχικού τραύμα. Ναι. Και να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουμε θύματα ψυχολογικού τραύματος. Ναι, τραυμάτων. Το ψυχικό τραύμα δεν είναι αυτό που συνέβη και στο παρελθόν και τελείωσε, όπως είπες πολύ σωστά. Το τραύμα είναι αυτό που μένει ακόμα ζωντανό μέσα μας και επηρεάζει το παρόν μας, δηλαδή
το περιστατικό του τραύματος έγινε, τέλειωσε. Ναι. Όμως είναι ζωντανό στη μνήμη μας. Ναι, και άμα το θυμόμαστε, στεναχωριόμαστε. Μπορεί να μην το θυμόμαστε ξεκάθαρα, να το σπρώχνουμε στη μνήμη μας, να το αποθούμε. Να το σπρώχνουμε, μπορούμε ας πούμε να πιέσουμε τον εαυτό μας, να το κάνουμε να το ξεχάσουμε ας πούμε. Ναι, αλλά το μυαλό μας δεν ξεχνάει, η καρδιά, ναι. Η ψυχή δεν ξεχνάει, ναι. Και βγάζει στενάχωρα συναισθήματα χωρίς, ναι, να θυμάσαι ειδικά το τραύμα. Το τραύμα είναι η ψυχική πληγή που μένει πάνω μας ανοιχτή, συνεχίζει να πονά και δυστυχώς καθορίζει επιλογές και συμπεριφορές μας. Δηλαδή, ένα περιστατικό που μας έχει τραυματίσει ψυχικά μπορεί να τελείωσε, να πέρασε, μένει όμως η πληγή στη ψυχή μας και αυτή η πληγή στη ψυχή μας που είναι το τραύμα επηρεάζει το πώς νιώθουμε, το πώς σκεφτόμαστε και το τι κάνουμε. Ναι. Άρα είναι βασικό όσον αφορά στη ψυχική υγεία ενός ανθρώπου να καταλάβουμε ότι όλοι παθαίνουμε ψυχικά τραύματα. Και ότι τα ψυχικά τραύματα δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επηρεάζεται από ψυχικά τραύματα. Δεν είναι μαγκιά κάποιος να πει εγώ δεν έχω κανένα ψυχικό τραύμα. Είναι ψέμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ψυχικό τραύμα. Από τη στιγμή που αρχίζεις και ζεις πάνω σε αυτή τη ζωή, όλο και κάποια ψυχικά τραύματα θα βιώσεις. Είναι αναπόφευκτο. Να. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε τα τραύματα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην έχει καθόλου τραύματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αυτά τα τραύματα που να έχει. Να τα θεραπεύσει. Αυτά τα τραύματα που έχει. Και ας πούμε όταν τα θυμάται να μην να μην νιώθει στεναχώρια, να νιώθει χαρά, νοσταλγία και αυτό, χαρά και νοσταλγία. Κοίταξε, όταν έχεις δουλέψει ψυχολογικά το τραύμα σου και τα τραύματα σου, τότε δεν ξεχνάς τι έχει συμβεί. Να. Οπωσδήποτε θυμάσαι τι έχει συμβεί, αλλά όταν πάει η μνήμη σου εκεί, αυτό που θυμάσαι περισσότερο είναι αυτά που έχεις συζητήσει με τον ψυχολόγο σου, είναι οι νέες αποφάσεις που έχεις πάρει στη ζωή σου ώστε ξανά να μην πονέσεις με αυτόν τον τρόπο. Να. Δηλαδή δεν ξεχνάς την κακοποίηση που έχεις υποστεί, δεν ξεχνάς τα τραύματα, τα θυμάσαι, γιατί είναι ένας μηχανισμός του εγκεφάλου μας αυτούς για να μας προστατεύει το να θυμόμαστε τι μας τραυμάτισαν και ό,τι μας τραυμάτισαν. Γιατί, ναι, αν ξεχάσουμε ποιοι μας τραυμάτισαν και αν δεν θυμόμαστε ότι μας τραυμάτισαν, τι θα πάθουμε? Δεν ξέρω. Θα πηγαίνουμε να κάνουμε ξανά παρέα μαζί τους και θα είμαστε ξανά σε μια ανεπικίνδυνη κατάσταση να μας τραυματίσουν ξανά. Ναι. Άρα θυμάμαι το τραύμα, αλλά το θυμάμαι από ένα χώρο που είμαι δυνατός απέναντι στο τραύμα, γιατί έχω κάνει δουλειά σε σχέση με το τραύμα. Ναι. Υπάρχει και μια ψυχική διαταραχή, η οποία είναι μοντέρνα ψυχική διαταραχή. Μοντέρνα ενώ τελευταίως την έχουν αποκωδικοποιήσει οι επιστήμονες. Ναι. Και ακόμη δεν έχει μπει στον DSM. Ξέρεις τι είναι τον DSM? Όχι. Τον DSM είναι το Diagnostic and Statistical Manual. Ναι. Είναι ένα βιβλίο, να με το συγχώριο, να. Τόσο μεγάλο. Όταν πάμε στην Κύπρο θα στο δείξω τον DSM-5. Τώρα έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα τον DSM-5 TR, Text Revised. Εγώ έχω τον DSM-5, το βιβλίο. Είναι ένα τεράστιο βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται οι ψυχικές διαταραχές, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και έχει μέσα τα ονόματα των ψυχικών διαταραχών, τα συμπτώματα το ψυχικό διαταραχό, όταν λέμε ψυχικές διαταραχές, σαν να λέμε ψυχικές αρρώστιες. Αλλά χρησιμοποιούμε τον όρο διαταραχή για να μην κάνουμε τους ανθρώπους που έχουν μια ψυχική διαταραχή να νιώθουν αρρωστοί. Έχει τα συμπτώματα, έχει τα κριτήρια διάγνωσης, τα οποία χρησιμοποιεί ένας κλινικός ψυχολόγος, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος για να κάνει διάγνωση. Δηλαδή, τον DSM δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που δεν είναι εξειδικευμένος σε ζητήματα διάγνωσης ψυχικής υγείας και επειδή θα το διαβάσει να κάνει διάγνωση. Είναι ένα εργαλείο που το παίρνουν
οι κατάλληλοι ειδικοί ψυχικής υγείας που κάνουν διαγνώσεις για να κάνουν διαγνώσεις. Και συνήθως τον DSM χρησιμοποιείται στα δικαστήρια. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο δικαστήριο και ισχυριστεί ότι έχει μια ψυχική διαταραχή, ναι, να χρησιμοποιείται τον DSM ως ένα επίσημο εργαλείο διάγνωσης. Και επίσης, στον DSM υπάρχουν και στατιστικά για το πόσο συχνά μπορεί να συμβαίνει μια διαταραχή, με τι μπορεί να διασυνδέεται και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πιο επίσημο βιβλίο διαγνώσεων για θέματα ψυχικής υγείας. Υπάρχει και ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι επίσης επίσημο και αναγνωρισμένο, είναι το ICD, που αυτή τη στιγμή είμαστε στο 11ο ICD, είμαστε στο ICD 11. Το ICD είναι το αντίστοιχο βιβλίο κατάταξης ασθενειών, διαταραχών και διάγνωσης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το οποίο είναι για όλες τις αρρώστιες και τις σωματικές, αλλά και για τις ψυχικές διαταραχές. Το ICD επανεκδίδεται πιο συχνά από τον DSM. Στην τελευταία έκδοση του ICD υπάρχει μέσα για πρώτη φορά καταχωρημένη αυτή η μοντέρνα διαταραχή, που είναι το CPTSD. Complex Synthetic Post Meta Traumatic Τραυματική Διαταραχή Stress, Stress Disorder. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού stress είναι μία ψυχική διαταραχή που έχουμε πολλοί άνθρωποι και δεν το ξέρουμε ότι την έχουμε. Που αν μάθουμε όμως για αυτήν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού stress, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας, για τη συμπεριφορά μας, για τα συναισθήματα μας και μπορούμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που προκαλεί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού stress. Με απλά λόγια, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει κάνει μια συλλογή από τραύματα. Ναι. Πώς κάποιος κάνει συλλογή από αυτοκόλλητα. Όπως εγώ. Ναι. Κάποιος ή συλλογή από συντή που κάνεις. Εσύ. Ναι. Κάποιος να έχει μια συλλογή από τραύματα και όπως είπαμε προηγουμένως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τραύματα, άρα είναι πολύ πιθανόν ένας άνθρωπος να έχει πολλά τραύματα και να τα κάνει συλλογή. Ναι. Να έχει πολλά τραύματα. Αυτά τα τραύματα να μην θέλει να τα θυμάται. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει από ψυχολογία, που δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένος, που δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, λέει, α, αν εγώ σταματήσω να θυμάμαι τότε που με τραυματίστηκα ψυχικά, να θυμάμαι το τραύμα μου, δεν θα με απασχολεί το τραύμα. Ας το ξεχάσω. Ναι. Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν ξεχνάει ποτέ. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστια μνήμη. Ξέρεις πόση μνήμη έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Το ρώτησα και στο σχολείο σου τα παιδιά και δεν ήξερα. Δεν ξέρω. 2,5 πέτα. Τι είναι αυτό? Κιλομπάιτ. Μεγαμπάιτ, γίγαμπάιτ. Μέχρι τον γίγαμπάιτ ξέρεις, δεν είναι? Ναι. Μετά τον γίγαμπάιτ είναι το τεραμπάιτ. Το ξέρω. Και μετά το πέταμπάιτ. Άρα είναι πάρα. Τεράστιο. Τεράστιο. Τώρα να. Κάπου το έχω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, λέω ακριβώς. Τώρα που το. Σε ποιο κεφάλαιο είναι? Περίμενε, στο τελευταίο κεφάλαιο. Το έχω γράψει γιατί. Και μάλιστα για να καταλάβεις, για να είμαι σίγουρο ότι έγραψα σωστά πόσο μεγάλη μνήμη έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έστειλα το κείμενο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο σε έναν καθηγητή, σε έναν Έλληνα, ο οποίος είναι καθηγητής για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για προγραμματισμό και λοιπά στην Αμερική, σε ένα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο, και του είπα, έλεγξε, check my numbers. Ναι. Έλεγξε τους αριθμούς που έγραψε, μήπως έχω κάνει κάτι λάθος, και μου λέει, σωστά που τα έγραψες. Ένα λεπτό να σας πω ακριβώς, 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 ακριβώς. Πού το είχα βάλει όμως, φίλε? Σε ποιον κεφάλαιο είναι? Με αυτά τα πέτα. Petabytes. Τα petabytes. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει όρος petabytes της ανθρώπινης μνήμης. Το κακό με ένα βιβλίο που είναι τυπωμένο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις search τη λέξη για να στη βγάλει. Πώς έχεις εξηγήσει το γεγονός ότι να έχεις γράψει ένα βιβλίο για να μην θυμάσαι ποια σελίδα είναι τι? Α, η Βρατό. Γεια σας. Λοιπόν,
Ένας μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να αποθηκεύσει 103 εκατομμύρια πληροφορίες. 103 εκατομμύρια πληροφορίες. Όχι εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, αλλά 3 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια αποθηκευτική ικανότητα, την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει κανένας ατομικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ναι. Υπό ιδανικές συνθήκες, η χωρητικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται περίπου στα 2,5 petabytes. Ναι. Ένα petabyte αποτελείται από 1 εκατομμύριο gigabytes. Ένας ατομικός ηλεκτρονικός υπολογιστής συνήθως έχει 512 gigabytes μνήμη. Ναι. Ένα ακριβό έξυπνο τηλέφωνο συνήθως έχει μνήμη γύρω στα 128 gigabyte. Χρειάζεται να πληρώσεις περισσότερα χρήματα ώστε να αγοράσεις έναν υπολογιστή με περισσότερη μνήμη, ίσως 1 terabyte, δηλαδή 1024 gigabytes, ή ένα κινητό τηλέφωνο με περισσότερη μνήμη, όπως για παράδειγμα το δικό μου που έχει 256 gigabytes μνήμη, επειδή το χρησιμοποιώ για την κινηματογράφηση βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Ψέματα, αυτόν έχει 512 gigabyte μνήμη. Όταν έγραφα το βιβλίο, αυτόν είχα το προηγούμενο. Ναι. Αυτό έχει 512, έχει την ίδια μνήμη που έχει ο υπολογιστής πάνω στον οποίο γράφουμε. Λοιπόν, όταν αγόρασα αυτόν τον υπολογιστή, αυτόν στον οποίο βιντεοσκοπούμε, το καλοκαίρι του 2022, πρέπει να τον αλλάξουμε. Γι' αυτόν έχει 2 χρόνια, γι' αυτόν κάνει glitches. Να μία σκέψη. Το καλοκαίρι του 2022 επέλεξα επίτηδες έναν υπολογιστή με αρκετά μεγάλη μνήμη, λόγω του ότι χρειάζεται να αποθηκεύω κάποια βίντεο μέχρι να τα επεξεργαστώ και να τα φυλάξω σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, όπως αυτόν. Αυτό είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, ο οποίος έχει πόσα τεραπάιτ μνήμη. 4 ή 5, δεν θυμούμαι τώρα. Χωράει πάρα πολλά, ας πούμε. Ναι, δηλαδή έχει 8 φορές ή 10 φορές τη χωρητικότητα του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γράφω το βιβλίο αυτό σε έναν υπολογιστή με 512 GB μνήμη. Ναι, είπα όταν τον αγόρασα ήθελα να έχει μεγάλη μνήμη. Ας κάνουμε λοιπόν μια απλή διαίρεση για να δούμε πόσες φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης έχει ο εγκέφαλος μου από τον υπολογιστή μου. Ο εγκέφαλος μου έχει 2,5 εκατομμύρια GB μνήμη. Ναι. Και ο υπολογιστής μου 512 GB. Ναι. Η πράξη είναι η διαίρεση του 512 δια των 2,5 εκατομμυρίων και η απάντηση είναι 204,8. Ουσιαστικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πάνω από 200 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης από τον υπολογιστή μου. Μιλάμε για τεράστιο αποθηκευτικό χώρο που έχει ο εγκέφαλος μας. Τεράστιο. Wow. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τα petabytes. Το έμαθα κάνοντας έρευνα για αυτό το βιβλίο. Ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι συμβαίνει, ο εγκέφαλος μας το καταγράφει. Άρα, δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να ξεχάσουμε τα τραύματα μας. Δεν γίνεται. Όσο και να προσπαθείτε, όσο και να πιέζετε τα συναισθήματά σας, όσο και να προσπαθείτε να ξεχάσετε αυτές τις αναμνήσεις, ποτέ δεν θα καταφέρετε να τα ξεχάσετε. Μπορεί να ξεχάσετε ένα μικρό μέρος, αλλά δεν τα ξεχνάτε ποτέ. Μπορεί να μην τα έχετε σε πρώτη ζήτηση, γιατί όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να ξεχάσει κάτι, το σπρώχνει βαθιά στο μυαλό, το σπρώχνει να πάει στο υποσυνείδητο. Ναι. Το υποσυνείδητο είναι το κομμάτι του μυαλού μας, το οποίο υπάρχει μνήμη, αλλά την έχουμε σπρώξει προς τα κάτω. Ναι. Πώς ρε παιδί μου, μπορεί να σπρώχνεις στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας τα ρούχα που δεν θες να φοράς πια και έχεις μπροστά τα ρούχα που θες να φοράς. Ναι. Έχουμε σπρώχνουμε, η λέξη είναι απόθυση, η λέξη που χρησιμοποιείται στη ψυχολογία και στη ψυχαναλύση. Αποθούμε την ανάμνηση που δεν θέλουμε να έχουμε, αλλά δεν φεύγει από το μυαλό μας η ανάμνηση. Μπαίνει στο υποσυνείδητό μας και τι κάνει, δημιουργεί συναισθήματα. Ναι. Και μπορεί να μην θυμόμαστε το γεγονός ότι τραυματιστήκαμε ψυχικά. Μπορεί να μην θυμόμαστε την προδοσία που έχουμε δεχθεί από τις φίλες μας, για παράδειγμα. Μπορεί να μην θυμόμαστε κάτι δύσκολο που μας τραυμάτισε, αλλά να νιώθουμε τα συναισθήματα. Ναι. Και εκεί δημιουργείται και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες γογό μου. Γιατί όταν κάποιος έχει μια συλλογή τραυμάτων, τα οποία τα σπρώχνει να πάνε κάτω βαθιά στο υποσυνείδητο, ξαναλέμε, δεν φεύγει καμία ανάμνηση από το ανθρώπινο μυαλό. Ξεχάστε το.
Η μόνη περίπτωση να φύγουν αναμνήσεις είναι να πάθουμε κάποια εκφυλιστική νευρολογική νόσο όπως είναι το Αλτσχάιμερ. Και εκεί πάλι οι τελευταίες αναμνήσεις που θα φύγουν είναι αυτές που έχουμε βαθιά κρυμμένες. Οπότε ναι, δεν γλιτώνουμε από τις αναμνήσεις των τραυμάτων μας. Εάν έχουμε αποθυμένα τα τραύματά μας, αν τα έχουμε σπρώξει τούτος ώστε να μην τα θυμόμαστε, να μην θυμόμαστε τα περιστατικά, χωρίς να τα έχουμε δουλέψει τα τραύματά μας, χωρίς να έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και χωρίς να έχουμε κάνει δουλειά με τα τραύματά μας, να μιλήσουμε για αυτά. Ακόμη και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ τώρα, το ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, είναι χρήσιμο και για εμάς τις δύο για να δουλέψουμε τα τραύματά μας. Είναι χρήσιμο όμως και για ανθρώπους που το παρακολουθούν να δουλέψουν και αυτοί τα δικά τους τραύματα. Ξέρεις ποια είναι τα τρία εργαλεία που συστήνουμε εμείς? Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Όχι, δεν το ξέρω. Η ψυχοθεραπεία ξέρεις τι είναι? Το να πας στο ψυχολόγο, να κάνεις συναντήσεις. Ψυχοεκπαίδευση είναι να παρακολουθείς βίντεο όπως το δικό μας. Ναι. Και προσωπικός πνευματικός αγώνας είναι να προσπαθείς αυτά που μαθαίνεις στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση να τα εφαρμόζεις. Ναι. Όπως κάποιος κάνει γυμναστική, να γυμνάζει τη ψυχή σου. Λοιπόν, εάν έχουμε ένα μπουκέτο, μια συλλογή τραυμάτων, τα οποία τα έχουμε αποθυμένα στο υποσυνείδητο μας και δεν θέλουμε να θυμόμαστε τα περιστατικά, τότε εάν συμβεί κάτι στο σήμερα, το οποίο ίσως και με μακρινόν τρόπο να μας θυμίζει τα τραύματα, τότε παθαίνουμε αυτό που λέγεται συναισθηματική απορρίθμιση. Ναι. Αναστατωνόμαστε συναισθηματικά χωρίς να θυμόμαστε να απαραίτητα τα τραύματα. Χαλιόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιος μπορεί να πάει σε μια επίσκεψη ή μπορεί να πάει κάπου και να δει έναν άνθρωπο ο οποίος να του θυμίσει κάποιον ο οποίος παλιότερα τον είχε τραυματίσει ψυχικά. Να μην κάνει τη σύνδεση ότι αυτή η κοπέλα που βλέπω τώρα μου θυμίζει εκείνη την κοπέλα η οποία με έχει προδώσει στο παρελθόν. Αλλά να νιώσει το άσχημο συναίσθημα. Ναι. Θες να επαναλάβεις τι είπα? Ναι. Έχεις παρόμοια, έχεις παράδειγμα? Όχι. Ναι. Σου πάω ένα παράδειγμα. Μπορεί εσύ να μην ήσουν το παιδί που είσαι και να μην είχες το θάρρος να λες αυτό με προβλημάτισε, αυτό με τραυμάτισε, θα το δουλέψω, θα πάω στη ψυχολόγο, θα κάνω δουλειά γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό. Και συνέβαινε αυτό που συνέβη και στο δημοτικό, εσύ δεν έλεγες τίποτα, τόσο προχνές στη μνήμη σου κάτω. Και μετά από όταν πήγες στο γυμνάσιο, να συμβεί κάτι που να θυμίζει λίγο. Πώς έμοιαζε μια από αυτές. Ναι. Και εσύ επειδή έχεις αποθυμένο το τραύμα και δεν το θυμάσαι, να νιώθεις άσχημα και να μην ξέρεις γιατί νιώθεις άσχημα. Να χαλιέσαι. Ναι. Να παθαίνεις συναισθηματική απορρίθμιση. Ξέρεις πόσες φορές έκανα συζήτηση με τον εαυτό μου για αυτό το θέμα? Τι συζητούσες με τον εαυτό σου, για πες μας? Γιατί έχει τελειώσει το θεωρητικό κομμάτι, πάμε τώρα στο πρακτικό. Για το θέμα που με πρόδωσαν. Δηλαδή, έγραψα κάτι. Δεν θα πω τώρα όλη την ιστορία. Έγραψα κάτι ότι μου αρέσει ένα παιδί. Δεν, μην το πάρετε σοβαρά. Λοιπόν, όχι, είναι φυσιολογικό ρε παιδί μου. Ναι. Από τον υπηαγωγείο μπορεί να νιώθεις ότι σ' αρέσει κάποιος. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Έγραψα αυτό το πράγμα λοιπόν. Και έγραψα επίσης ότι κάποιες φίλες μου, αυτές οι δίθεν φίλες φίδια, μου έλεγαν ακριβώς αυτό που έγραψα ήταν ότι δεν με άφηναν να μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο αγόρι. Συνέχεια. Σου έλεγα μην μας λες για αυτό που σου αρέσει. Ναι. Να στάπριξες ας πούμε σου λέω. Ναι. Σε σνόμπαρα. Ναι. Και αυτό που έγραψα δεν ήταν καθόλου προσβλητικό. Και όταν το διάβασαν σε μια εκδρομή που πήγαμε. Παράνομα όμως. Παραβίασαν τα προσωπικά σου δεδομένα. Όχι, εσύ το έγραψες... εγώ τους το δώσα. Α, εσύ τους το δώσες. Εγώ τους το δώσα. Οκ, okay, εντάξει. Επειδή νόμιζα ότι δεν θα το έπαιναν ως προσβλητικό. Οκ. Okay. Και το διάβασαν και έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται η μία από τις φίλες και μου λέει αυτό που έγραψε στο ημερολόγιο σου δεν ήταν καθόλου ωραίο. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ και οι άλλοι φίλοι μου δεν θα σου ξανακάνουμε παρέα ποτέ. Μάλιστα. Και όταν το σκεφτόσουν μετά, τι ένιωθες? Ένιωθα
έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου, αυτό που έγραψες δεν ήταν καθόλου προσβλητικό. Αυτές το πήραν έτσι, αυτές ήθελαν να το κάνουν αυτό, εγώ τώρα δεν φταίω. Αγάπη μου, έχεις τεράστια ψυχική ανθεκτικότητα. Ξέρεις τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα? Δηλαδή? Η λέξη είναι resilience στα αγγλικά. Είναι μια αρετή που έχει ένας άνθρωπος να μπορεί να αντιμετωπίζει δύσκολα γεγονότα. Δηλαδή αυτόν το τι έλεγε στον εαυτό σου, δεν έφταιγα εγώ. Είχα κάθε δικαίωμα να γράψω αυτά που ένιωθα στο ημερολόγιο μου. Είχα κάθε δικαίωμα να γράψω την εμπειρία μου. Αν ήταν πραγματικές μου φίλες, δεν θα παρεξηγούσα γιατί έγραφα την αλήθεια. Ότι μα εγώ για παράδειγμα αλήθεια. Συμπαθώ αυτόν το παιδί και αυτές μου λένε να μην τους μιλάω για αυτόν το παιδί. Αυτή η εσωτερική συζήτηση που έκανες, ο εσωτερικός διάλογος, φανερώνει υψηλή, μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι. Μπράβο. 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 Καλό αυτό. Ναι, είπαμε ότι τα παιδιά μας είναι καλύτερα από εμάς. Ναι. Και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια αρετή. Και να τα βοηθήσουμε όσο μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Βέβαια. Και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια αρετή η οποία καλλιεργείται. Δηλαδή, αν μας ακούει τώρα κάποιος ο οποίος μπορεί να ταυτιστεί και να πει πω εγώ δεν έχω τόση ψυχική ανθεκτικότητα ή εγώ δεν έχω ψυχική ανθεκτικότητα ώστε να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορείτε να το πετύχετε κι εσείς αυτό αν θέλετε. Ναι, αυτό. Ώστε να κάνω έναν υγιή εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου και να μιλάω στον εαυτό μου όπως θα μου μιλούσε ένας καλός ψυχολόγος ή μια καλή μαμά. Εγώ έγραψα πιστεύοντας ότι άμα θα τους το δείξω στο μέλλον δεν θα προσβληθούν. Αλλά αυτές. Γιατί έκανε ένα βασικό λάθος. Ειρωνικά το λέω, προσβλήθηκαν και ήρθαν την επόμενη εβδομάδα να μου πούν ότι αυτό που είπα ήταν προσβλητικό. Έκανε ένα βασικό γνωστικό λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι που είμαστε καλοήθεις. Δηλαδή, τι σημαίνει καλοήθεις? Όχι. Ένας καλός άνθρωπος με καλές προθέσεις που δεν έχει το κακό στο μυαλό του. Έχει ναι. Καλές συνήθειες. Αυτός ναι. Είναι καλοήθεις. Ενώ κακοήθεις είναι οι ψυχούλες. Είναι αυτός που έχει κακές συνήθειες και κακές προθέσεις. Ναι. Καλοήθης είναι ένας άνθρωπος καλός, κακοήθης είναι ένας άνθρωπος κακός. Ναι. Γνωστικό λάθος σημαίνει λαθασμένος τρόπος σκέψης. Ένα ναι. Σοβαρό γνωστικό λάθος που κάνουμε οι καλοήθης άνθρωποι είναι να νομίζουμε ότι όπως σκεφτόμαστε εμείς σκέφτονται και άλλοι. Και άλλοι ναι. Ναι. Ότι επειδή έχουμε εμείς καλές προθέσεις έχουν και οι άλλοι καλές προθέσεις. Ναι, αλλά οι άλλοι παίρνουν αλλιώς τα πράγματα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προθέσεις. Ναι. Και παίρνουμε και καταλαβαίνουμε αλλιώς τα πράγματα, ας πούμε. Ξέρεις, χθες το βράδυ κάναμε μια συζήτηση με τον μπαμπά σου. Ναι. Σκεφτόμασταν ότι... Τώρα δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε η κουβέντα. Κάτι είχε να κάνει με μια ψυχούλα, μια από τις πολλές ψυχούλες που αποκαλύφθηκαν τελευταίως. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει ο πατέρας σου. Ήταν το βράδυ που βλέπαμε τη σειρά μας στην αστυνομική και ξέρεις πόσο ο μπαμπάς και ο Νικόλας πατάνε pause την ώρα που παρακολουθούν κάτι και σου λένε... Συνέχεια και σου λένε παρενθέσεις. Ναι, ναι, σου λένε παρενθέσεις. Σε μια από αυτές τις παρενθέσεις μου λέει, ρε μάνα μου, έχει από το πρωί μου σκέφτομαι ότι γιατί δεν είχα καταλάβει. Ήταν μια ψυχούλα η οποία ήταν στη δικιά σας τη ζωή, δεν ήταν στη δικιά μου τη ζωή, η οποία αποκαλύφθηκε τελευταίως. Και μπορεί λέει... και να την αποκάλυψες εσύ. Κοίταξε, δεν την αποκάλυψα εγώ αυτή, αποκαλύφθηκε από μόνη της. Εγώ την αγνοούσα και την ύπαρξη της, αλλά αποκαλύφθηκε από μόνη της, τέλος πάντων. Και επειδή το συζητούσαμε το πρωί, ρε παιδί. Ναι. Την ώρα που κάναμε διάλειμμα από τη δουλειά φυσικά. Διάλειμμα. Ναι, οκ. Okay. Κόρη, δουλεύουμε. Δουλεύουμε. Μα εγώ κάνω διάλειμμα 10 λεπτά μόνο. Ναι, και εσύ όμως πας στη δουλειά από τις 8 μέχρι τις 2, ενώ εμείς πάμε στη δουλειά πολλές ώρες. Εγώ πάω 6 ώρες. Εμείς πάμε 10, οπότε αν κάνουμε και κάνουμε... Αυτό είναι παράνομο. Πάμε 10 ώρες. Όχι, πας εσύ 6. 6 ώρες, είναι παράνομο. Ναι, ναι. Μα ζεις... είμαι ανήλικη, γιατί με βάζουνε να μαθαίνω. Ζεις και εσύ ένα δράμα. Λοιπόν, και μου λέει ο πατέρας σου, ο μπαμπάς, μου λέει, ρε μάνα μου, μου λέει, γιατί... Γιατί τόσα χρόνια, τόσες φορές γνώριζα ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο όπως σκεφτόμουν εγώ και νόμιζα ότι όλοι έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Και του λέω... Άραγε, γιατί? Του λέω, join the club. Καλώς όρισες τη λέσχη μας. Γιατί άραγε? Και εγώ 50 χρόνια επιτυχίες, μην νομίζεις.
50 χρόνια επιτυχίες στο γραφείο μας, γιατί κάναμε αυτόν τον σοβαρό γνωστικό λάθος που νομίζαμε ότι όλοι σκέφτονται όπως εμάς. Ναι. Αυτό είναι το λάθος. Λάθος του το πράγμα. Οπότε. Δεν είναι και καλοί άνθρωποι κάνουν λάθη. Βεβαίω κάνουν λάθη. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Είναι και άνθρωποι δεν κάνουν λάθη. Οπότε λέω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν λάθη από επιλογή. Εντάξει, οι κακοήθεις. Ναι. Οι καλοί άνθρωποι κάνουν λάθη από βλακεία. Από έλλειψη γνώση. Από. Τι να πω, από αφέλεια. Από. Από τοξική θετικότητα. Όλοι είναι καλοί, όλοι μας αγαπάνε. Όλοι, όλοι είμαστε ανάγγελοι. Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι είναι καλοί εκτός από εμάς. Ξέρεις, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Όλοι αγγελούδια. Ναι. Οι άνθρωποι που είναι καλοήθεις νιώθουν ενοχές πολλές για τα δικά τους τα λάθη, έστω και ένα μικρό λάθος να κάνουν, νιώθουν ότι είναι χειρότεροι άνθρωποι της ζωής και νομίζω ότι οι άλλοι είναι άγγελοι. Και φοβάμαι πεταλούδες και πεταλουδίζουν. Πεταλούδες ως κόκκινες γαλάζιες. Ναι, 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 πολύχρωμες. Λοιπόν, και λέω του μάνα μου, και εγώ το ίδιο, και αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθερκάζαμε. Ξέρεις αυτή την παροιμία είναι κυπριακή. Δηλαδή, δεν ταιριάζαμε. Αν μου μιλάς κυπριακά χωριάτικα, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα. Το συμπεθεριάζω είναι να γίνει συγγενής μέσω γάμου. Εντάξει, δεν θα γινόμασταν οικογένεια. Καλά, εμείς γίναμε ψυχικά οικογένεια. Βεβαίως, που είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Να. Μα και ένα ζευγάρι γκορί, ένα άντρα και μια γυναίκα, οι δύο άνθρωποι που φτιάχνουν μαζί την οικογένεια, δεν έχει το ζευγάρι συγγένεια νέματος, έχω ψυχική συγγένεια. Ναι. Και ακόμη και είναι συγγενής πρώτου βαθμού. Λοιπόν, και κάναμε τη συζήτηση για το ότι πρέπει επιτέλους αμφότεροι. Και οι δύο να σταματήσουμε να κάνουμε το γνωστικό λάθος ότι όλοι σκέφτονται όπως εμάς. Φυσικά εγώ είμαι σε λίγο καλύτερη μοίρα από τον μπαμπά, ναι. Γιατί λόγω επαγγέλματος, λόγω της δουλειάς μου, το κατάλαβα πιο νωρίς ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εγώ δεν κατάλαβα ξέρω. Το πιο νωρίς. Εγώ το κατάλαβα πέρσι. Αυτά είναι. Εγώ έγινα 45-46 χρόνο για να έκανα καταλάβω ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, έστω 40. Το παιδί μου από τα 11 το καταλαβαίνει να σκεφτούνται λίγο σε μένα. Μπράβο ρε εγώ. Είμαι πολύ proud of you. So very proud of you. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Μπράβο κορί μου. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Μακάρι, μακάρι να μας παρακολουθούν πολλά παιδιά 12 ετών και άνω και να πάρουν παράδειγμα και να μας γράψουν και στα σχόλια γιατί ήδη άρχισαν και το παρακολουθούν παιδιά 12 ετών και άνω, με τις μαμάδες τους και ενήλικες το παρακολουθούν τη σειρά μας. Εφήβοι που βλέπουν, παρακαλώ πολύ, ας καταλάβουν τι περνάω τώρα σε αυτή την ηλικία. Τι περνάς τώρα σε αυτή την ηλικία, τι εμπέζεις. Βασανιστήριο. Από μένα. Όχι, από το σχολείο μου. Α, είδες όμως η ενοχικότητα. Λες, ας καταλάβουν τι περνάω σε αυτή την ηλικία και εγώ σκέφτομαι αμέσως μήπως περνάς από μένα. Όχι. Έτσι κάνουμε οι καλοήθεις άνθρωποι. Νομίζουμε ότι εμείς φταίμε για όλο και οι άλλοι είναι αγγελούδια. Όλοι φτερουγίζουν! Αλλά είναι κόκκινες οι καμπάνες, όχι. Κόκκινη καμπάνα δεν είναι όλα αγγελούδια. Έχει και σατανούδια. Όχι. Πόσες ψυχούλες, πόσες. Πώς είναι τα μυγάκια. Κόκκινη έγινε. Είναι κατακόκκινες, δηλαδή άμη θέκλα. Άμη θέκλα, όποτε γέλαν, όποτε ρευρίατσαν, κατακοτσίριζε. Που λέεις, όπως επίαμε με τον Νικόλα να περπατήσουμε στον ποινιό των ποταμών και είχε πολλά μυγάκια και ο Νικόλας έκανε έτσι και του λέω να φυσίσουμε να φύγω. Πόσες ψυχούλες μαζεύτηκαν, πόσες, πόσες, κανεί. Φτάνει. Φύγετε. Δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, δεν σας θέλουμε. Φύγετε. Ούστ. Ούστ απέδα. Ούστ. Και ό,τι θέλετε ας πείτε για μας. Ότι είμαστε ιδιότροπη οικογένεια, ότι εμπλοκάραμε ανθρώπους. Ότι ναι. Εμείς είμαστε κακοί. Ναι, πείτε μας κακούς, εμάς κοφτεί. Σημασία έχει εμείς να μένουμε χωρίς τα σοβαρά σας τραύματα. Να μην μας προκαλείτε πλέον τραύματα. Και να μένουμε από τραύματα, τα θεραπεύουμε ούτως ή άλλως. Ναι, λέω να μένουμε χωρίς τα σοβαρά σας τραύματα. Ενώ από τη στιγμή που έχουμε κόψει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα μας τραυματίζουν ψυχικά, τότε σιγουρευόμαστε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες ψυχούλες δεν θα μας τραυματίσουν ξανά. Φυσικά πάντα μπορεί να έρθουν νέες ψυχούλες. Ναι. Γιατί ζούμε ανάμεσά τους και να μας προσεγγίσουν. Ναι. Αλλά ελπίζουμε και προσπαθούμε να είμαστε σε εγρήγορση,
Να έχουμε το τοξικό ραντάρ μας ή το ψυχούλο ραντάρ μας με τις κεραίες του ψηλά, να αναγνωρίζει τις ψυχούλες. Έτσι, να φεύγουν. Ουστ, ουστ. Μάλιστα. Άρα, όλοι μας έχουμε τραύματα. Όλοι μας έχουμε... Δεν θυμάμαι. Τραύματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν ξεχάνει τίποτε. Αυτό πάρτε το απόφαση. Το πάρουμε την απόφαση. Πάρτε το απόφαση. Αυτό γίνεται είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Άμπρα. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, δεν ξεχάνει τίποτε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 2,5 πέταμπαϊτ μνήμη. Τεράστια. Ναι. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει τραυματιστεί ψυχικά, μάλλον όλοι οι άνθρωποι που έχουμε τραυματιστεί ψυχικά, ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τραύματά μας. Είναι τρία δάχτυλα, ναι. Είναι τρία. Δεν σκουρί, πού να τα βάλω μέσα. Είναι τρία τα βασικά εργαλεία. Μπορώ. Εσύ, φέρ' το χέρι σου να δω. Φέρ' το. Να. Βάλε και εσύ το χέρι σου, έλα και εσύ. Έλα και εσύ. Τρία. Είναι τρία τα βασικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος τα τραύματα του. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Αν δεν έπαιζα πιάνον, δεν θα κατάφερνα καθόλου να σηκώσω αυτά τα τρία. Και έτσι βλέπετε ότι είμαι όντως αριστεροχειράς. Ένα, δύο, τρία. Είδες ότι με το αριστερό. Τι γράφεις από περιέργεια ρωτάω. Γράφω με το δεξί επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είσαι από τα σώματα. Δεξιόχειρας, πόσες δεξιόχειρες θα δώσεις ζωή. Πρόσεξες όμως ότι το με το αριστερό είναι κάμα πιο εύκολα τα ένα, δύο, τρία. Το αριστερό είναι, όταν γράφεις με το αριστερό είναι rare. Δεν είναι και πολύ. Εσύ είσαι αριστεροχειράς. Δεν είναι και πολύ usual να γράφει. Βέβαια, εσύ είσαι αριστεροχειρά και ο αδερφό μου είναι αριστεροχειρά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαι μια καταπιεσμένη αριστεροχειρά. Γιατί όπω πρόσεξε προσπαθώντα με το δεξί να το κάνω τρία, δυσκολεύτηκα, ενώ με το αριστερό το κάνω αμέσω. Θυμάσαι που το συζητούσαμε, ναι, ότι είμαι μια καταπιεσμένη αριστεροχειρά. Ναι. Α, και ο μπαμπά λέει ότι είναι καταπιεσμένο αριστεροχειρά. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι. Γιατί και αυτό έχει μια τάση υποταγή, είχε μια τάση υποταγή τέλο πάντων. Ναι. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση στην οποία αποφασίσαμε να μην ανεχθούμε καμία απολύτως καταπίεση, κακοποίηση ή οτιδήποτε. Ουστ! Αγγελούδια, φύγετε. Δεν είστε αγγελούδια. Είστε σατανούδια. Σατανούδια. Κάνουμε και ASMR. Με το βήχα. Ο βήχας, ο οποίος μετά που έχω πάρει το σιρόπι, το εξπεκτοράντι, έχει γίνει σαν να... Το κάνεις επίτηδες. Έχει μπάσον από μέσα στο πρέφα. Είδατε, η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να είναι και φαν. Είδατε, το κάνουμε φαν εμείς. Ναι. Ναι, γράψτε μας. Μαθαίνετε και γελάτε. Μαθαίνουμε κι εμείς μαζί τους, μαθαίνουμε όλοι μαζί και γελούμε. Γράψτε μας τα σχόλια πώς θα φάνηκε, πώς... Γράψτε μας στα σχόλια πώς σας φάνηκε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Τώρα είναι το σημείο που πρέπει να σε βάλω να πεις κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι, να βάλω τον Νικόλα. Νικόλα! Όχι, εγώ θέλω! Εσύ, εγώ θέλω, έλα, εγώ εσύ, θέλω. Εσύ, εσύ. Λοιπόν, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Να το έχετε, να το κρατάτε, να το ακούτε όποτε θέλετε. Αν έχετε YouTube Premium μπορείτε, τέλος πάντων, αφήστε ένα σχόλιο κάτω στο πες βίντεο. Πες το παράπονο σου ότι δεν σου κάναμε ένα ακόμη YouTube Premium, πες το κι αυτό. Δεν μου έχετε κάνει ούτε Spotify Premium. Ναι, πες τα παράπονα, πες τα παράπονα, πρέπει να κατατηθούν, ναι. Όλη τα παράπονα στην επιτροπή. Α? Όλη την ώρα μου παίζει διαφημίσεις στο Spotify και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πες κιόλας ότι η μητέρα σου σου είπε να σου δώσει το δικό της premium Spotify, που δεν το χρησιμοποιεί και δεν θες. Πες το γι' αυτό, ναι, μα παρακάτω. Okay, ναι. Ναι. Μετά, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή που το βρίσκω λίγο παράξενο, διότι άμα είναι να μας βλέπετε καιρό, κάντε. Πατήστε το κουμπάκι. Επιτέλους, πατήστε το ευλογημένο. Ας είναι ευλογημένο, ναι. Και αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, και επίσης. Κανείς δεν μου είπε αν άκουσε το καινούριο τραγούδι. Συγγνώμη. Κανείς δεν μου είπε αν άκουσε τραγούδι. Ναι. Και επίσης θέλω να σου πω ότι όταν κάναμε το live την Παρασκευή. Ναι. Την Παρασκευή που ήταν. Όχι, χθες. Ναι, έστειλαν κάποια super stickers ο Άκης και η Λίτσα και είπαν γιατί γογώ αυτά. Ναι, δεν τα έχω δει, πρέπει να μου τα δείξεις. Θα πάρουμε τα χρήματα από το super sticker να αγοράσουμε το επόμενο CD. Πάλι τυχερή. Το επόμενο CD θα είναι το καινούργιο το CD, θα το ευλογήσω.
Θα το ευλογήσω. Προσεύχομαι τώρα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας προσεύχεται. Αυτά είναι, αυτά. Δικαιούσε. Και το μεταξύ, περιμένετε λίγο να δω. Να δεις, δες, δες. Περιμένετε λίγο. Μπαίνω Spotify τώρα. Να δω λίγο. Σε αυτό που δεν είναι premium, γιατί δεν δέχεται να μπαίνει δέχεται, με τους κωδικούς της μάνας της, ναι. Που η μάνα της έχει ανενεργό το Spotify, το premium, αλλά δεν θέλει, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, το άλμπουμ βγαίνει σε 15 μέρες, 9 ώρες, 45 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Από την ώρα που βιντεοσκοπούμε αυτό το βίντεο, ναι. Τώρα πότε θα το μοντάρει το μοντέρ και θα ανέβει, θα είναι πιο λίγες οι μέρες και οι ώρες, αλλά ναι. Αλλά σας ενημερώνω. Countdown. Countdown. Λοιπόν, αν θέλετε να το δείτε κι εσείς, απλώς πηγαίνετε στο προφίλ της Taylor, πατάτε ένα banner που λέει The Tortured Poets Department. Είμαι και καλή στα αγγλικά. Είσαι. Παναγία μου. Είσαι. Και μετά εκεί λέει το countdown. Είσαι. Ακριβώς το countdown. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Σας χαιρετούμε. Bye bye. Bye. Στείλε και σε ένα φίλι μου. Μουά. Μουά. Bye. Bye bye. Bye.